Οπ, τι έχουμε εδώ. Vaping in Greece 2024. Πανελλήνια έρευνα λέει. Α μιλήσουν επιτέλου οι ατμιστέ για το άτμισμα, λέει. Τι είναι όλο αυτό. Όλο αυτό είναι μια δράση λοιπόν η οποία γίνεται για μια έρευνα την οποία μιλάνε οι ίδιοι ατμιστέ για όλα για την υγεία τους, για τις συνήθειές τους, την ενημέρωσή τους, το κόστος, τις τάσεις των άλλων, τις θέσεις των γιατρών του κράτους και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όπως αναγράφει και εδώ η λίστα είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη. Πιστεύω ότι όλη αυτή η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί από εμάς, η οποία θα υπάρχει και link στην περιγραφή, αλλά και κάπου εδώ θα εμφανίζεται κάποιο QR code για να μπορείτε να σκανάρετε ώστε να μπείτε στην έρευνα αυτή, εάν δεν την έχετε κάνει, που κακώς δεν την έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Και το, ο σκοπός όλου αυτού είναι ότι όταν ολοκληρωθεί και βγουν τα αποτελέσματα, να προωθηθεί στους ανάλογους φορείς για να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται και σαφώς τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Έχουμε καταλήξει να θεωρούμαστε και να είμαστε μειονότητα, όπως και αν ακούγεται αυτό. Η έρευνα αυτή έχει πάρα μα πάρα πολλές ερωτήσεις μέσα, να πω ότι είναι εντελώς ανώνυμη. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε στο τέλος είναι να παραθέσετε το email σας ώστε να λάβετε τα αποτελέσματα όταν ολοκληρωθεί. Και πάμε στα δικά μας τώρα. Ο GVEPS αυτή τη φορά βρίσκεται εδώ για να σας πει όχι για να σα παρουσιάσει, όχι για να σα δείξει κάποιο προϊόν. Για να σα πει ότι πρέπει να συμμετάσχετε σε αυτή την έρευνα, όπω έχω συμμετάσχει και εγώ από την πρώτη στιγμή. Εάν υποθέσουμε ότι είμαστε χοντρικά περίπου στου 300.000 ατμιστέ, στου ενεργού ατμιστέ, περίπου θα έλεγα κοντά στου 4.000, αν υπολογίζεις ότι 2.000 από αυτού την εβδομάδα μα βλέπετε live, ε, να υπάρχουν περίπου και 2.000 οι οποίοι είναι ενεργοί στα social media, Facebook, ομάδε, Instagram κτλ η έρευνα αυτή θα έπρεπε να έχει πολύ υψηλότερα νούμερα από όσα έχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πλησιάζει περίπου τα 1500 άτομα. Γι' αυτό, όλοι έχουμε υποχρέωση και όλοι θα ήθελα να κάνετε την έρευνα αυτή, αλλά να την προωθήσετε και σαν φίλος σας ατμιστή, ο οποίο δεν είναι ενεργός στα, στα social, να θα την προωθήσει επίση και σαν άλλο φίλο του, να μιλήσουμε για αυτή την έρευνα, αλλά μόνο σε ατμιστές, δεν μα αφορά ο υπόλοιπο κόσμο. Αυτή τη φορά διεξάγεται μόνο για εμά. Από εκεί και πέρα, τα καταστήματα. Δυστυχώ για εμένα δεν έχω δει εγώ προσωπικά κάποιο κατάστημα μέχρι στιγμής να έχει διαφημίσει, να έχει δείξει, να έχει προβάλει το μπανεράκι του Vaping in Greece 2024. Ο Σπύρος ο έχει δώσει στον κόσμο ένα link το οποίο λέγεται νομίζω Media Kit το ονομάζει. Έχει μέσα τα πάντα. Banner, Λόγο, QR Code, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κατάστημα για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τον κόσμο για την έρευνα αυτή. Χρησιμοποιήσει τον κόσμο για την έρευνα αυτή. Δεν ακούστηκε καλά. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τέλο πάντων αυτό το banner για να προσελκύσει τον κόσμο και να του πει τι είναι αυτή η έρευνα. Εδώ στην Κέρκυρα συγκεκριμένα θα πω, στην εβδομάδα αυτή θα τοποθετηθεί σε ένα από τα ατμοκαταστήματα για την ακρίβεια στο Vape Corner. Έχω συνεννοηθεί με τα παιδιά εκεί. Θα βάλουμε το banner το οποίο θα έχει το QR Code για να μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί και να κάνει την έρευνα. Θα ήθελα να το δώσω σε όλα τα καταστήματα της Κέρκυρας, παρόλο που θα έπρεπε οι ίδιοι να το κάνουν. Και εξ αυτού και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Είναι το λογικό. Είναι αυτό που πρέπει και δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να βγαίνουμε εδώ να το ζητάμε. Αυτό το θεωρώ παράλογο. Να βγαίνουμε και να το ζητάμε είναι κάτι που αφορά εμάς. Τόσα χρόνια ακούω όλους η φωνή των ατμιστών και μου πεσούπα και κουραφέξαλα και δεν έχετε μπει να κάνετε την έρευνα ακόμα. Κακό, τα πράγματα είναι σοβαρά. Είναι η πρώτη πανελλήνια έρευνα η οποία αφορά τους ατμιστές. Δεν είναι σαν τις υπόλοιπε έρευνε ελάχιστες βασικά έχουν βγει, οι οποίες είναι τύπου δημογραφικές και τύπου για μέσον, ε, 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 μέσον ενημέρωση και τα λοιπά κτλ, Για να βγουν να πούνε στο τέλος ότι το άτμισμα μπλα μπλα μπλα. Όχι. Αν το κράτο ήθελε πραγματικά να βοηθήσει, θα είχε πάρει υπόψη του και θα είχε λάβει υπόψη του τι έρευνε οι οποίε έχουν γίνει από επιστήμονε, από μεγάλα πανεπιστήμια, από καθηγητέ. Μπλα 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 Δεν έχει σκοπό όμω να το κάνει. Άρα, εμεί πρέπει να δώσουμε στου αρμόδιου φορεί, στου αρμόδιου φορεί, μια επίσημη έρευνα, ολοκληρωμένη έρευνα, η οποία θα έχει ένα αντίκτυπο, δηλαδή δεν θα είναι από 500.000 άτομα, αλλά θα είναι από 5.000 άτομα, άρα μεγαλύτερη δυναμική τη, για να μπορέσουν να καταλάβουν τι γίνεται επιτέλου εδώ πέρα και τι πρέπει να κάνουν. Και κάτι πρέπει να κάνουν για όλο αυτό. Άρα, η δύναμη είναι στα χέρια σα. Μπείτε στην έρευνα όσοι δεν την έχετε κάνει και ολοκληρώστε τη. Είναι 10 με 15 λεπτά από τη ζωή σα, δεν είναι τίποτα περισσότερο. Είναι Κυριακή απόγευμα. Πάρτε το καφεδάκι σα, πάρτε το κινητό σα και κάντε την έρευνα. G-Vapes is here. See you next time, bitches, με τα αποτελέσματα τη έρευνα. Δεν άκουστηκε καλά αυτό. Λίγο επιθετικό, λίγο aggressive. Λοιπόν, G-Vapes is here. Εγώ έχω κάνει ήδη την έρευνα. Εσύ την έχει κάνει?